Ο εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, αν θέλει να τοποθετηθεί, κύριε Γρέγκο. Θα τοποθετηθώ εγώ, Ηλίοπουλος. Ο κύριος Ηλίοπουλος, ναι. Δεν έχει να κάνει με τις κυρίες και τον κύριο η τοποθέτησή μου. Είναι καθαρά πολιτική. Είμαστε ενάντια σε κάθε επιλογή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι στιγμής δείχναμε κάποια επίοικια, ψηφίζαμε παρόν. Σήμερα θα καταψηφίσουμε και σας ξαναλέω πάλι, δεν έχει να κάνει με τους παριστάμενους. Έχει να κάνει με τις επιλογές και του κυρίου Τσίπρα, πόσο μάλλον του αν θέλει να φίλει. Είμαστε σαφώς ενάντια πλέον σε κάθε επιλογή της κυβέρνησης. Στο καλό να πάτε. Ελπίζω να πάτε σίγουρα σύντομα και στο καλό και από τη χώρα. Λοιπόν, δεν υπάρχουν λόγο για αυτά τα πράγματα. Όχι, επειδή ειρωνεύετε, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ηλίοπουλε, Κύριε Ηλίοπουλε, έχετε κάθε δικαίωμα να τοποθετηθείτε. Ναι. Κάνει νοήματα ο κύριος Υπουργός, γι' αυτό. Νόημα ότι φεύγει. Δεν υπάρχει λόγο. Φεύγει διότι πριν δήλωσε ότι πάει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, δεν είδατε από τη θέση που βρισκόσαστε. Ναι. Δεν είδατε το ειρωνικό νόημα που μου έκανε ο κύριος Φίλης. Γι' αυτό τοποθετήστε. Τώρα ο καθένας εκτιμάει. Δεν υπάρχει λόγο να εντείνουμε το κλίμα. Ολοκληρώστε. Επειδή είδαμε και έχει βουήξει και το διαδίκτυο από την. Όχι από την επιλογή του κύριου Φίλη, από την επιλογή του ίδιου του Πρωθυπουργού για τον κύριο Καρανίκα. Γι' αυτό πλέον δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε καμία επιλογή τους. Γι' αυτό λοιπόν και καταψηφίσουμε και δεν έχει να κάνει με τις κυρίες και τον κύριο προσωπικά. Ελπίζουμε σύντομα οι επιλογές της κυβέρνησης να διορθωθούν, γιατί η Ελλάδα έχει φτάσει σε ένα σημείο που σε λίγο θα είναι μη αναστρέψιμη κάθε βλάβη που προκαλεί αυτή η κυβέρνηση στην πατρίδα μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κωνσταντίνος.